περιεχόμενο του μαθήματος θρησκευτικών για πολύ κόσμο. Μια συζήτηση θεολόγων. Παιδαγωγών και θεολόγων. Εγώ δεν είμαι ούτε παιδαγωγός ούτε θεολόγος. Πολιτικός είμαι και πολιτικά μιλάω. Και μιλάω για το θέμα της, του σεβασμού της θρησκευτικών ελευθεριών. Οφείλω να σας πω ότι χθες με την αρχισυντάκτρια το σχεδιάζαμε να το κάνουμε. Υπάρχει όμως ένας πόλεμος και κάποιοι με ρητορίες μίσους και απειλές, και ξέρουμε γιατί έχουμε δεχτεί και εμείς ως εκπομπή την επίθεση από τον Καλαβρίτων και το λέμε, μας έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση για αυτά που λέμε. Υπάρχει ένας φόβος από την πλευρά των καθηγητών να βγουν και να τοποθετηθούν. Ωραία. Σιγά, υπάρχει σιγά, ένα λοιπόν κλίμα τρόμου. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα ποιο είναι. Ναι, βέβαια, σαφώς. Και μέσα σε αυτό το κλίμα λαμβάνουν αποφάσεις και τα δικαστήρια. Δηλαδή, προχθές αθωώθηκε ο Καλαβρίτων για όσα εξέμεσε και απείλησε συμπολίτες μας. Και μετά το Σύμβουλο της Επικρατείας παίρνει μια απόφαση η οποία είναι ομότροπη προς αυτές τις καταστάσεις. Σημασία έχει ωστόσο, κύριε Φίλη, να διαχωρίζουμε την ουσία, το περιεχόμενο, τη σοβαρή συζήτηση αυτή που λέτε ότι πρέπει να γίνει και μεταξύ των θεολόγων και των γονέων των μαθητών από το κομμάτι το άλλο των αποφάσεων ή της ακραίας ιεραρχίας. Λοιπόν, για να, φίλοι, πάμε τώρα. Για να είμαστε πάντως συγκεκριμένοι, δεν είναι όλη η ιεραρχία ακραία. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί ακραίοι, οι οποίοι επιτίθενται και σε ανθρώπους, σε άλλους επισκόπους, με τρόπο βάναυσο και ακραίο. Είδατε τι έγινε με τα συλλαλητήρια, μια δημόσια αντιπαράθεση. Η Εκκλησία βέβαια δεν πρέπει να δίνει ένα μήνυμα τέτοιο, επαναλαμβάνω, και εσωτερικού δικασμού. Και αυτές οι φωνές. Πρέπει, ναι, βεβαίως, πρέπει να υπάρχει ένα ουσιαστικό δημοκρατικό πνεύμα. Άλιστα. Κύριε Φίλη, πάμε τώρα στα εθνικά μας θέματα, τα οποία βλέπουμε την κλιμάκωση της Τουρκίας. Η ελληνική πλευρά έχει σταθερή θέση πάνω στο θέμα το πρώτο που είναι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Γιατί ακούμε τον κύριο Καμένο να λέει περί ομοιρίας, ακούμε κάποιους άλλους να λένε ας το χαμηλώσουμε. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Τζανακόπουλο, ο οποίος είπε είναι διμερές. Ακούμε όμως κάποιους άλλους που το αναβαθμίζουν το θέμα. Τελικά, υπάρχει κοινή γραμμή στην κυβέρνηση σε σχέση με αυτό το θέμα? Η γραμμή της κυβέρνησης εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Από εκεί πέρα όλοι οι άλλοι διατυπώνουν τις προσωπικές τους απόψεις. Ακόμα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως. Αρκεί να μην έχει πρακτική συνέπεια αυτή η προσωπική άποψη. Διατυπώνει την προσωπική. Δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά λέει την άποψή του. Αρκεί, επαναλαμβάνω, να μην έχει πρακτική συνέπεια. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι εξ αρχής ότι με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία αντιμετωπίζουμε το θέμα ώστε γρήγορα να έρθουν να γυρίσουν στις οικογένειές τους και στην πατρίδα μας οι δύο αυτοί Έλληνες στρατιωτικοί. Πόσο γρήγορα όμως, κύριε Φίλη? Δεν το ξέρω και δυστυχώς υπάρχει μια αρνητική εμπειρία για την Τουρκία, από την Τουρκία. Έχετε δίκιο. Αλλά διατηρώ πάντοτε την βάσιμη αισιοδοξία ότι θα υπάρξει απεμπλοκή σύντομα. Δεχτήκατε και μια επίθεση πάλι από τον Δημήτρη Καμένο σε σχέση με μια δήλωσή σας ότι δεν είναι μείζον σήμερα το θέμα ή η υπόθεση αυτή των δύο Ελλήνων. Διαστροφή των όσων είπα. Ο κύριος Καμένος, δεν κάνω διάλογο μαζί, το επαναλαμβάνω, διότι είναι αυτός που είναι. Αυτό που είπα είναι ότι είναι το θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών. Ανοίγω εισαγωγικά. Είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα που πρέπει η κυβέρνηση να κάνει το πάνω στη γρήγορα να λυθεί και να επιστρέψουν οι δύο αυτοί στρατιωτικοί στη χώρα μας. Από εκεί πέρα υπάρχει το μείζον θέμα, το οποίο είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, και αυτό αποδεικνύεται. Είναι ένα μικρό μέρος αυτό. Έχει το μείζον πρέπει να βλέπουμε. Περιθώριο δράσης. Μικρό, λοιπόν, αλλά πολύ σημαντικό. Το τονίζω. Μην χάνουμε όμως το μεγάλο χάρτη, που είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο και πλαίσιο λοιπόν αυτό, έχουμε πολλούς προβληματισμούς. Έχει περιθώριο δράση η ελληνική πλευρά? Γιατί βλέπουμε. Βεβαίως και έχει. Το τελευταίο διάστημα, με την ένταση αυτή της προκλητικότητας εκ μέρους της Τουρκίας, σαν να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Το ίδιο και με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Περιμένουμε να γίνει τι? Περιμένουμε να αποφασίσει τι η Τουρκία? Να βγάλει γρήγορα ένα κατηγορητήριο, το οποίο όφιλε να έχει βγάλει από την πρώτη στιγμή, να μην θέσει ζήτημα ανταλλαγών στο τραπέζι? Τι περιμένουμε? Θέμα ανταλλαγών δεν τίθεται. Ούτε από την κυβέρνηση τη Αγγλική. Για την ώρα το λένε όλοι. Και από την τουρκική πλευρά δεν τίθεται. Και δεν μπορεί να τεθεί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ο δικαστικός δρόμος, τον οποίο είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε και να επηρεάζουμε ως χώρα, στο πλευρό των ανθρώπων, των δύο αυτών Ελλήνων στρατιωτικών. Και υπάρχουν και οι διπλωματικοί, πολιτικοί δρόμοι, οι οποίοι αναλαμβάνονται όχι με τρόπο κραυγαλαίο, αλλά με τρόπο ουσιαστικό, διότι αν αρχίσει να γίνεται αντικείμενο μιας θερμής ή λιγότερο θερμής αντιπαράθεσης το θέμα των δύο στρατιωτικών, τότε πιο μέσα πηγαίνουν. Πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική στο πώς διαβάζουμε ή πώς ενεργούμε στα ελληνοτουρκικά? Είναι γενική η ερώτηση αυτή. Ναι, πρέπει να έχουμε μια δική μας στρατηγική. Την έχουμε. Και έχουμε, η οποία όμως μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες. Μεταβάλλεται. Και σήμερα. Και εγκαίρως μεταβάλλεται όμως. Θα σας απαντήσω. Ένα από τα βασικά στοιχεία που υπήρχαν σταθερά
τα τελευταία χρόνια στην τουρκική πολιτική είναι η επιδίωξη της Ευρώπης αλλά και της Τουρκίας να υπάρχει μια σχέση, ειδική σχέση ή και ένταξη λέγαμε παλιότερα, αλλά ειδική σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό αρχίζει να αδυνατίζει και η Τουρκία προσανατολίζεται να διαδραματίσει ρόλο στην Κεντρική Ασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι βγάζει την Τουρκία από ένα πλαίσιο πιέσεων στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Μάλιστα. Και δεύτερον, η Τουρκία αυτή την περίοδο τα δίνει όλα για να μην υπάρξει κουρδικό κράτος. Και όταν λέμε τα δίνει όλα, δεν είναι μόνο ότι κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις μόνο εκεί, αλλά δημιουργεί και άλλα μέτωπα στην περιοχή, όχι θερμά, αλλά πολιτικές εντάσεις στην περιοχή, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει το δικό της λογαριασμό όταν τελειώσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία. Κύριε Φίλη, να κλείσουμε με τα οικονομικά. Επανέρχονται οι κόκκινες γραμμές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ότι πρέπει να έρθουν όλα μπροστά, αφορολόγητο, περικοπές των συντάξεων. Και υπάρχει μια ανησυχία ότι αυτά μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να τα βρει εμπόδιο. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα τα δεχτεί αυτά που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Θα έχουμε την καθαρή έξοδο που λέει και θα λυθούν όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας? Αυτή είναι η επιδίωξη. Και πιστεύω ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας που βελτιώνεται, έχουμε επιστρέψει έστω στην ανάπτυξη. Δεν είναι πολύ ισχυρή, αλλά έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Όπως επίσης και οι εξελίξεις ευρωπαϊκές που ήταν καθοριστικές και θα επηρεάσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο όπου μπορούμε να αγωνιστούμε. Και είστε αισιόδοξος ή προβληματίζεστε? Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν και με το ότι στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία προσπαθεί να διαπραγματεύεται με βάση τα συμφέροντα των πολλών και των λίγων. Θα την εξαντλήσει τη θητεία τώρα ή θα κάνει εκλογές όπως λένε κάποιοι νωρίτερα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει το θέμα. Θα πάμε στην ώρα μας. Πότε? Το νωρίτερο το Μάιο που είναι οι ευρωεκλογές του 19, το αργότερο το Σεπτέμβριο που ολοκληρώνεται η τετραετία. Κάποιο έκτακτο γεγονός μπορεί να οδηγήσει όμως άλλες εξελίξεις και εννοούμε στην οικονομία. Κυρίως. Δεν βλέπω να μπορεί υπάρχει να έρθει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Η πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Η πιστοληπτική γραμμή στήριξης που ακούω διάφορα οικονομικά επιχειρήματα έχει ένα θέμα που πρέπει να εκτιμήσουμε. Θέλουμε νέα μέτρα. Θέλουμε να υποβάλουμε το ελληνικό ας πούμε, θέμα ξανά στη βάσανα των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων που σημαίνει κακά τα ψέματα μισό ή ένα μνημόνιο. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να βγούμε με έναν τρόπο που να διασφαλίζει μια κατά τη γνώμη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Να πιεστούμε να πάμε σε αυτό, υπάρχει περίπτωση? Βλέπετε εσείς τέτοιο κλίμα να διαμορφώνεται? Και αν πιεστούμε, ποια είναι η αντίδραση της κυβέρνησης, τι κάνει τότε? Κοιτάξτε, τώρα δεν θα λύσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Τα έχουμε μπροστά μας όμως. Τα έχουμε μπροστά μας. Θα μπουν διλήμματα πάντως. Τα διλήμματα τα έχουμε λύσει. Δεν θέλουμε πιστοληπτική γραμμή. Επομένως είναι και κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης αυτό. Κόκκινη γραμμή. Εύκολο να το πείτε. Ή είναι κόκκινη γραμμή ή δεν είναι. Όχι, το λες λοιπόν. Τι κόκκινη, λες δεν θέλω. Αυτό παλεύω. Ωραία, δεν θέλω. Από άρα με τίποτα δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, φτιάχνεις τις κατάλληλες συμμαχίες ώστε να επιβάλεις αυτήν την επιλογή σου. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό.